σφραγίζεται η ταυτότητα των Septic Flesh. Η επιδίωξή μας ήταν και είναι να δημιουργήσουμε επιβλητικές και σκοτεινές συνθέσεις, ενώνοντας τη συμφωνική μουσική και το metal στοιχείο. Αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε μεγαλύτερη ορχήστρα σε σχέση με το Communion. Δηλαδή είχαμε 8 κόρνα, 4 τρομπέτες, 4 τρομπόνια, 2 τούμπες στα χάλκινα και πάρα πολλά είδη κρουστών. Επίσης για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε μπόι σοπράνο, τσέμπαλο που μαζί με τη χοροδία δώσαν ένα επιβλητικό και απόκοσμο χρώμα στη μουσική. Η ορχήστρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική μας. Τη θεωρούμε το πέμπτο μέλος μας και αναντικατάστατο και τη χρησιμοποιούμε καθόλου συμβατικά. Δεν είναι ούτε σαν πληκτρά, ούτε σαν background, αλλά είναι ζωτικό μέρος της σύνθεσης. Συνθέσει και ενορχιστρώσει κάποια σημεία πάνω στη μεταμουσική, ενώ τώρα για το Great Mass συνέθεσα τα ορχιστρικά μέρη και τα έδωσα στα παιδιά να γράψουν τις ιδέες τους πάνω στην ορχήστρα. Χρησιμοποίησαμε πάρα πολλές τεχνικές 20ου αιώνα, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα soundtrack για horror movie.
είναι επιλογή μας στα live να έχουμε τα σκηνικά μέρη προηγουγραφημένα για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ανέφικτο να νοικιάσουμε μια ορχήστρα. Είναι στα άμεσα σχέδιά μας να κάνουμε ένα τέτοιο live, αλλά σε ειδική περίσταση. Δεύτερον, δεν θα μπορούσε να αποδώσει το ύφος της ορχήστρας ένας κιμποντίστας και το μόνο που θα έδινε θα ήταν ένα φτωχότατο αποτέλεσμα. Είχαμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι με την Film Harmonic Ορχήστρα της Πράγας, με το Communion, και δεν υπήρχε λόγος να αναζητήσουμε άλλη ορχήστρα. Που έχει εμπειρία σε horror movies, έχει κάνει έργα σαν το Hostel και τον εξορκισμό της Emily Rose και πάρα πολλά video games. Φορά δεν πήγα στην Πράγα, αλλά επέβλεπα τις ηχογραφήσεις μέσω ίντερνετ. Ειδικεύεται στο dark ήχο και πιστεύω καλύπτει όλες τις απαιτήσεις στο Septic Flesh. Woo!